του Θεού φτάσαμε στο εκάθιστο ίδιο. Δηλαδή σε αυτή την ακολουθία την τόσο καοφυλή, την τόσο ωραία η οποία πάντοτε μας συγκινεί και φέρει στην ύμη μας πολλά πράγματα. Πέρα από το μυστήριο του Ευαγγελικού της Θεοτόκου, αρχίζει έτσι άγγελος Ποδεστάτης, ουρανό θεραπεύτη, πίνει Θεοτόκο το χέρι, αρχίζει από τον Ευαγγελισμό. Μετά είναι το πρόσωπο της Παναγίας μας, που είναι κεντρικό πρόσωπο στην ζωή της Εκκλησίας αλλά και στη ζωή του καθενός μας. Και αφού σε αυτή την Παναγία μας, τη μάνα μας, ανοίγουμε την καρδιά μας και δακρυοστάλακτες προσευχές της απευθύνουμε για τόσα πράγματα στη ζωή μας, αλλά και ευχαριστίες πολλές, γιατί πολλά και δοκιμάσαμε τη χάρη της και την ευλογία της, όπου μπροστά στο εικονισμά της καίει σαν λαμπάδα η ψυχή μας. Πέρα λοιπόν από το μυστήριο της Θεοτόκου, ετούτη η βραδιά και τούτος ο ακάθιστος ύμνος έχει μια βαθιά ιστορικότητα. Δεν θα πω πολλά πράγματα, πολύ θα είμαι πολύ σύντομος. Όμως μας βοηθάει αυτή η ακολουθία του ακαθίστου ύμνου να φτάσουμε στο Βυζάντιο, να φτάσουμε στην Παναγία την Βλαχέρνα, να θυμηθούμε γιατί εψάλλει και πώς εψάλλει ο ύμνος αυτός και να υπογραμμίσουμε τελικά στην ιστορία της πατρίδας μας από αιώνες τώρα, από το 330 όταν ο Μέγας Κωνσταντίνος αφιέρωσε την πόλη στην Παναγία, την Οδηγήτρια. Από τότε μέχρι σήμερα η Παναγία δεν έπαψε να σκεπάζει εμάς, την πατρίδα μας, να είναι η συντρόφισσά μας δίπλα μας σε όλες τις πορείες και τις περιπέτειες της εθνικής του μικρού αλλά ενδόξου λαού. Και να πω ακόμη ότι μας βοηθάει αυτή η ακολουθία να σκεφτούμε λίγο και να βρούμε την ταυτότητά μας. Αν υπάρχει ένα πρόβλημα σε εμάς, τους Έλληνες, τους Νεοέλληνες, είναι ότι έχουμε μια σύγχυση γύρω από την ταυτότητά μας. Και πολλά και πολλοί συνεπέρασαν σε αυτό. Και ακόμη συντελούν. Και υπήρξαν κάποιοι που διέγραψαν ολόκληρη την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, τη λεγόμενη Βυζαντινή, γιατί δεν ελέγχθη από τους κατοίκους και από τους ανθρώπους εποχές εκείνης ποτέ Βυζάντιο. Μόνο σαν πρώτη αποικία των Ελλήνων ήταν το Βυζάντιο. Μετά τα αυτά, μετά την ίδρυση της Κωνσταντινούπολης, ελέγχεται πάντοτε Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, έξω και Ρωμανία και Ρωμή. Γι' αυτό και όσοι κατάγονται από εκεί και όσοι ζουν ακόμη εκεί, η ονομασία τους είναι Ρωμή. Το Βυζάντιο και η Βυζαντινή είναι ένα παρατσούκι που μας έβαλαν οι Δυτικοί, γιατί ποτέ δεν μας αγάπησαν και ποτέ δεν μας συγχώρεσαν διότι είμαστε Ορθόδοξοι. Η ταυτότητά μας λοιπόν περιέχει η αρχαία Ελλάδα, υπάρχει η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η λεγόμενη Βυζαντινή, και φτάνουμε στο σήμερα. Και ποια είναι τα στοιχεία, τα δομικά αυτής της ταυτότητας, είναι η ελληνοφωνία και η Ορθοδοξία. Τα δύο αυτά είναι μέσα στην ταυτότητά μας μαζί με άλλα. Αυτά δεν τα προσέχουμε καθόλου. Και έχουμε βαρθεί να τα γκρεμίσουμε και να τα πετάξουμε. Λες και είναι βαρύδια πάνω μας. Ενώ σε αυτά θα στηριχτούμε και πάλι για να προχωρήσουμε σε αυτό το δύσκολο μονοπάτι, το ακαρθώδες και γεμάτο πέτρες που προχωράμε, εννοώ το κοινωνικό μονοπάτι αυτό και το ιστορικό μονοπάτι που παίρνουμε. Γι' αυτό θα πρέπει να κρατηθούμε Έλληνες, τη γλώσσα μας θα προσέξουμε, τη γλώσσα μου την έδωσε ελληνική, την Ορθοδοξία μας και την πίστη μας, την Εκκλησία μας και ό,τι αυτό εκφράζει. Κρατήσετε αυτά στην καρδιά σας. Είναι ο πλούτος μας. Είναι τα κεφάλαιά μας τα πνευματικά. Κεφάλαια δεν είναι τράπεζες, δεν είναι αυτά τα πράγματα. Κεφάλαια είναι τα πνευματικά κεφάλαια. Και μακάρι κάποια στιγμή να το καταλάβουμε και αυτοί οι οποίοι κυβερνούν και τώρα και παλιά και σε όλους αυτούς τις τελευταίες δεκαετίες μετά τη μεταβολή και προ χειρότερα ακόμη, να καταλάβουμε ότι όλα αυτά πρέπει να τα δώσουμε στην παιδεία μας. Γιατί χωρίς την παιδεία, χωρίς
να ξέρουμε και να έχουμε στόχους, τότε θα κάνουμε ζημιές και εγκλήματα. Και δεν ξέρω τελικά πού θα καταλήξουμε, ποιος είναι αυτός. Αυτό το καιρό κάνουμε συζητήσεις με το Υπουργείο Παιδείας για τα θρησκευτικά. Δεν είναι όμως τα θρησκευτικά. Είμαστε στην Επιτροπή, συμμετέχω σε όλες τις επιτροπές αυτές και κουβεντιάζουμε τη Δευτέρα πάλι από διάλογο για αυτό το θέμα. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και η ιστορία και τα μαθηματικά, είναι και τα πάντα. Είναι όλα τα μαθήματα. Να τα αλλάξουμε. Τι να αλλάξουμε και πώς θα τα αλλάξουμε και γιατί να τα αλλάξουμε και ποιος είναι ο στόχος μας. Είναι υπαρξιακά αυτά τα ερωτήματα. Γι' αυτό προσευχηθείτε στην παραγγελία μας να μας φωτίζει ο όρος, να κρατήσουμε αυτή την ταυτότητα που είναι ελληνοφωνία και ορθοδοξία. Να είστε καλά όλοι. Να έχετε την ευλογία της Παναγίας μας και να έχουμε καλή Ανάσταση. Αμήν.